τη θαλάσση τον κρύψαν τα πάλε, διόπτην τύρανον υπογείς εκρύψαν. Τον σε σωσμένον υπέδες αλήμεις, ως ενεάνιδες το Κυρίο ασωμέν, εν δόξος γαρδε δόξαστε. Συμβάνει και μνήματι επεδημένους Ελισσάς, ο και στην Άγιος Λίτσο Κύριε γραφγάζωσα. Και νίκε αλή και εις τους αιώνας των αιώνων αμή, νημάτι και σπραγγίσιν αφόρητες συνεσχέθης πουλήσιν και κάρτι δυναμή. Σούτας ενεργείες εγνώρισας θεουργικός της μελκουσίν. Ο εν καμήν ορισαμένος τους σωσίους πέδας εκλόγος, εν τάφο νεκρός άπνους κατατίθεται η σωτηρία νημών των μελωδούντων. Λυτρωτά ο Θεός ευλογητός είναι. Ο Θεός ημών δόξασι λέλλιντε άχραντος ναός, την πεπτοκίαν δε συνανίστης εις κίνην. Αδάμ γαρ το προτέρο δεύτερος ο εν υψής της οίκων, κατήλθες με χρυσά δούντα μείον. Ων παιδες ευλογείτε, ιερείς ανυμνείτε, λαός υπεριψούτε, εις πάντας τους αιώνας. Θεόφιλος, ελέο Θεού, επίσκοπος και μητροπολίτης της Θεοφρουρήτου Ιεράς Μητροπόλεως Λευκάδος και Ιθάκης, προς των ιερών κλήρων τις μοναστικές αδελφότητες και των ευλογημένων λαών της Καθημάς Ιεράς Μητροπόλεως. Θανάτου εορτάζομεν νέκρωσιν, άδου την καθαίρεσιν, άλλης βιωτής της αιωνίου απαρχήν, και σκυρτώντες υμνούμεν των αίτιων, των μόνων ευλογητών των πατέρων, θεών και υπερένδοξων. Αδελφοί και τέκνα εν Κυρίω ευλογημένα, το μεγάλο και κοσμοσωτήριο γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού, το λαμπροφόρο Πάσχα, μας συγκέντρωσε και πάλι στον ιερό αυτό ναό. Η Ανάσταση του Χριστού είναι το μεγαλύτερο γεγονός που γιορτάζει η Εκκλησία μας. Είναι η μέρα χαράς και ευφροσύνης, αφού στην υμνολογία μας παρουσιάζεται ως η κορυφαία των εορτών, εορτών εορτή και πανήγυρης πανηγύρεων. Είναι η κλητή και αγία ημέρα, γιατί την ημέρα αυτή κάλεσε ο Θεός από όλες τις ημέρες για να δείξει τον πλούτο των θαυμασίων Του και την άπειρη δύναμή Του που συντρίβει τη δύναμη του κακού και οδηγεί με θαυμαστό τρόπο τον λαό Του στο δρόμο προς την αιώνια βασιλεία Του. Είναι ακόμη η βασιλείς και κυρία, διότι η βασίλισσα των εποχών, η Άνοιξη, συμβαδίζει με τη βασίλισσα των ημερών. Η ημέρα αυτή είναι ανώτερη από όλες τις άλλες ημέρες του χρόνου, όπως μας επισημαίνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, διότι ο Χριστός με την Ανάστασή Του αναδείχθηκε νικητής σε μία διαφορετική μάχη, μία νίκη μοναδική και σωτήρια για ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Νίκησε τον θάνατο και την αμαρτία, χαρίζοντας σε μας τη δυνατότητα της αιωνίου ζωής. Κάθε άνθρωπος χαίρεται για τις νίκες και τις επιτυχίες στη ζωή του και λυπάται για τις αποτυχίες και τις ήττες του. Χαίρεται στην αναγνώριση της επιτυχίας του και επιδεικνύει τις νίκες του, διεκδικώντας μερίδιο δόξας και αναγνώρισης. Υπάρχουν νίκες σε πολέμους, νίκες σε κοινωνικούς αγώνες, νίκες προσωπικές. Σε όλες αυτές τις νίκες του ανθρώπου υπάρχει σε μικρότερο ή σε μεγαλύτερο βαθμό η επιθυμία της αναγνώρισης και της ιδιοτέλειας. Η νίκη του Χριστού δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Ο Χριστός δεν έγινε νικητής για τον εαυτό του, για δική του χάρη, για δική του αναγνώριση, αλλά για μας. Η νίκη του δεν έκανε τον ίδιο μεγαλύτερο, ανώτερο, πιο ζωντανό ή πιο πλούσιο,
αλλά εμάς, τους ανθρώπους. Την νίκη του δεν την χαρακτηρίζει ιδιοτέλεια, αλλά αγάπη. Δεν ήθελε να πάρει, αλλά να δώσει. Οι εγκόσμιοι κατακτητές νέμονται την νίκη. Ο Χριστός είναι ο μόνος κατακτητής που την παραδίδει. Με την Ανάστασή του ο Χριστός νίκησε το θάνατο και την αμαρτία, χαρίζοντας και σε εμάς τη δυνατότητα να νικήσουμε ολοκληρωτικά τους μοναδικούς εχθρούς μας. Πώς γίνεται όμως αυτό όταν στον κόσμο μας μέχρι και σήμερα εξακολουθούν να κυριαρχούν και ο θάνατος και η αμαρτία? Ο νόμος της φθοράς, δηλαδή ό,τι γεννιέται πεθαίνει, είναι απαράβατος για όλους τους ανθρώπους. Για μας όμως τους χριστιανούς, όταν ακολουθούμε τη ζωή που μας δίδαξε ο ίδιος, ο φυσικός θάνατος δεν είναι σκοτεινή άβυσσος, αλλά γέννηση σε μια καινούργια ζωή. Επιστρέφουμε πάλι πίσω στην πατρίδα που αφήσαμε με το προπατορικό αμάρτημα. Έτσι ο τάφος δεν είναι σκοτάδι αιώνιο, αλλά μια πόρτα που ανοίγει και κατευθύνει την ύπαρξή μας σε κοινωνία με τον Χριστό. Και γίνεται ο τάφος του Κυρίου η πηγή της ζωής. Ο Χριστός μας διαβεβαίωσε ότι θα έρθει η στιγμή που θα σαλπίσει και θα εγερθούν όλοι οι νεκροί άφθαρτοι και όσοι ζουν τότε θα υποστούν ριζική αλλαγή. Σαλπίσει γάρ και οι νεκροί εγερθίσονται άφθαρτοι και εμείς αλλαγισόμεθα. Ο Χριστός όμως νίκησε και την αμαρτία. Η ζωή του, από τη σύλληψή του μέχρι και τον σταυρικό του θάνατο, δείχνει τον αγώνα του κατά της αμαρτίας. Η ίδια πορεία είναι για μας τους ανθρώπους το αντίδοτο κατά της αμαρτίας. Η γενικότερη κυριαρχία της αμαρτίας σήμερα δείχνει ότι εμείς οι άνθρωποι ακόμη δεν γευθήκαμε το μοναδικό φάρμακο κατά της αρρώστιας αυτής. Ο Χριστός μας λέει ότι εκείνος ο οποίος ακούει τη διδασκαλία του και πιστεύει στον Πατέρα που τον έστειλε, αυτός έχει κερδίσει την αιώνια ζωή και δεν θα περάσει από κρίση, αλλά θα μεταβεί από τον πνευματικό θάνατο της αμαρτίας στην αιώνια ζωή. «Ο των λόγων μου ακούων και πιστεύων το πέμψαν δίμε, έχει ζωή αιώνιον, και εις κρίση νουκ έρχεται, αλλά μεταβεύει και εκ του θανάτου εις την ζωή». Αγαπητοί μου αδελφοί, η νίκη του Χριστού έναντι του θανάτου και της αμαρτίας δεν μας αφορά μόνο μετά θάνατον. Η μεγαλειώδης νίκη του Χριστού κατά του θανάτου και της αμαρτίας είναι κάλεσμα σε κάθε άνθρωπο να την κάνει και δική του νίκη, εδώ και τώρα. Είναι κάλεσμα να ζήσουμε την ενθαδική ζωή μας αλλιώς, δηλαδή αναστάσιμα ή άλλως αγαπητικότερα. Ο Χριστός δεν ανασταίνεται μόνο κάθε χρόνο επαιτειακός, αλλά και κάθε μέρα εντός μας. Πώς? Με την αγάπη, με την χωρητικότερη ψυχή που αγκαλιάζει τον άλλον όχι από καθήκον, αλλά επειδή μόνο έτσι μπορεί να ζει, εν αγάπη. Η προοδευτική μας ορίμανση στην αγάπη που είναι ο ίδιος ο Θεός, είναι ο τρόπος που μπορεί να μας μεταμορφώσει και να αλλάξει ριζικά τη ζωή μας. Οι πειρασμοί, οι θλίψεις, οι ασθένειες, η φτώχεια, ακόμη και η διωγμή, υπό το φως της αγάπης μπορούν να γίνουν αφορμή ανακαλύψεως του προσώπου του αναστημένου Χριστού. Ανακαλύπτοντας το πρόσωπό του μαθαίνουμε να βλέπουμε τους άλλους, ακόμη και τους εχθρούς μας, όπως τους βλέπει ο Θεός. Γιατί όποιος αγαπήσει με τον τρόπο του Θεού δεν θα πεθάνει ποτέ. Θα μείνει για πάντα ελεύθερος, μακριά από την αμαρτία, ζώντας πλέον από αυτή τη ζωή τη δική του Ανάσταση. Καλή Ανάσταση, Χριστός Ανέστη, με τα διαπήρων πατρικών ευχών εν Χριστώ Αναστάντη, ο Μητροπολίτης και Πνευματικός σας Πατέρας, ο Λευκάδος και Ιθάκης Θεόφιλος. Άγιος Κυρίος, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρίος, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρίος, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και ει και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και Υιέ της ασθενίας ημών, ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και ει και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον οποίο σου ενδώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμην τις οφειλέτες ημών. Και μη σε νέκεσαι μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού. Ότι σου έστεινε η βασιλεία και η δύναμη στη δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ότε κατήλθες προς τον θάνατον η ζωή, η αθάνατος, τότε τον άδειλε νέκρος αστιαστραπή της θεότητος.
Ότε δε και τους τεθνεώτας εκ των καταχθονίων ανέστησας, πάσε δυνάμεις των επουρανίων εκράβγαζον. Ζω δότα Χριστέ, ο Θεός ημών, δόξα Σοι. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Λέησον, Κύριε, λέησον, Κύριε, λέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε, λέησον, Κύριε, λέησον, Κύριε, λέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Θεοφίλου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ενδεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την ίσο ταύτη, των επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών και ευλαβών προσκυνητών της Ιεράς Μονής Ταύτης. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων της Ιεράς Μονής Ταύτης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσεβως κειμένων και απανταχού ορθοδόξων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Και δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτωνα ο τούτο, κοπιόντων, ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκδεχομένου, των παρασουμέγα και πλούσιον έλεος. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Θεός, πως την εκτενή ταύτην και εσύ εν πρόοξη παρτών δούλων και λέησον μας κατά το πλήθος του ελέους και τους εκτιρμούς κατάπεμψον εφημάς και πάντα των λαών στον απεκδεχόμενον τον παρασού μέγα και πλούσιον έλεος, ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον. Ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτη Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ιδούς Yeah.
Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι εν αυτό ο ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Ούτω λαμψάτο το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν οι άνθρωποι τα καλά ημών έργα, και δοξάσωση τον Πατέρα ημών των εν της ουρανής, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δευτέλα Υγεύθυν ουκ εστιν
μαθητές αυτού και το Πέτρο, ότι προάγει μας στην Γαλιλαία, εκεί αυτόν όψεστε κι αυτός είπεν ημίν. Και εξελθούσε παχύ έφυγον από το μνημείο, είχε δε αυτάς τρόμος και έξταση. Thank you.